Μπήκατε τώρα από το TV Θρακιώτης, θα παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση τον πρώτο αγώνα του βαλκανικού τουρνουά που γίνεται με την πρωτοβουλία του ΑΟ Θράκης εδώ στο Σουφλί, στο Δημοτικό Στάδιο Σουφλίου, Δημήτρης Μπακυριτζής. Όλα έτοιμα να ξεκινήσει και ξεκινάει το παιχνίδι. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία για την ομάδα της Βουλγαρίας να διπλασιάσει τα τέρματα. Και το 2-0 για την ομάδα της Βουλγαρίας. Και εδώ το 3-0, ένα τραγικό λάθος από την τερματοφύλακα του Μαυροβουνίου. Και το 5-0. Ο αγώνας, βέβαια, στο τελευταίο λεπτό σημειώθηκε έτσι μία ένταση μικρή, αυτά συμβαίνουν, προχωράμε με το δεύτερο αγώνα, καλούμε τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο, είναι δωρεάν η είσοδος, είναι όμορφο το θέμα, θέλουμε να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο, τίποτα άλλο δεν έχω. Να πούμε ότι αύριο 4 η ώρα πάλι ξεκινάει άλλο ένα παιχνίδι. Δύο, ένα τις 4 και ένα τις 6. Το επόμενο της 6. Και την Κυριακή έχουμε πρωινά παιχνίδια. Που θα έχει και την απονομή της 1 η ώρα το μεσημέρι με τον πρόεδρο της ΕΠΣ και με όλους τους επισήμες που θα δώσουμε τα μετάλλια και τα αναμνηστικά στις αθλήτριες. Όπου η νικήτρια να τονίσουμε ότι είναι η ομάδα που θα πάρει τους περισσότερους βαθμούς. Ναι, γιατί παίζουν όλοι με όλους και όποιος συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς, αυτός είναι και ο νικητής, η ομάδα αυτή θα πάρει και το κύπελλο. Είναι το τρίτο τουρνουά που γίνεται υπό Το τρίτο βαλκανικό, ξέρετε, εδώ πέρα έχουμε πολλά που πρωτοπορούμε, αλλά πρωτοπορούμε και σε ένα μείον. Αυτό που θα το ξαναπώ άλλη μια φορά είναι ότι πρωτοπορήσαμε γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία του γυναικείου ποδόσφαιρου γίνονται βαλκανικά, δεν είχαν γίνει. Επίσης, για πρώτη φορά στην ιστορία του γυναικείου ποδοσφαίρου συγκροτείται μία μειχτή που πάλι δεν είχε προβλεφθεί να υπάρχουν μειχτές ομάδες. Με μεγάλη αγωνία και αγάπη προσπαθούμε 4 χρόνια και κρατάμε μία ομάδα στη γάμα εθνική κατηγορία. Δυστυχώς πρωτοπορούμε εμείς στον Εύρο, ενώ δεν έχουμε αξιόλογη ομάδα που να στηθεί να είναι στη γάμα εθνική κατηγορία και προσπαθούμε με νύχια και με δόντια. Ξεπετάχτηκαν 2 ακαδημίες για να γίνουν ομάδες γυναικείες που δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα. Δηλαδή σε όλη την Ελλάδα υπάρχει μία ομάδα σε κάθε νομό, γιατί γνωρίζουν τη δυσκολία. Και εδώ πέρα δεν ξέρω τι προσδοκούν και τι περιμένουν, θα απαγοητευτούν. Ξεπήδησαν λοιπόν 2 ακαδημίες, λάθος για μένα. Θα έπρεπε να ενισχυθεί ο ΑΟ Θράκης, μεθαύριο θα λέγεται και η Αλεξανδρούπολη, γιατί γίνεται η συνένωση.
Λοιπόν, και από εκεί και πέρα να χτίσουμε βήμα-βήμα και τη δεύτερη ομάδα και την τρίτη ομάδα. Το μόνο που θα καταφέρουν είναι 2-3 αθλήτριες οι οποίες θα μπορούν να παίξουν, να μπορούν να, είναι, να πλαισιώσουν δηλαδή, τον αθλητικό όμιλο Θράκης, να απαγοητευτούν και να μην έρθουν. Γιατί αυτή τη στιγμή κάνουν μία προσπάθεια, κάποια σωματεία με υποδομές, αλλά οι υποδομές δεν είναι στο πρωτάθλημα. Η κατηγορία είναι ακριβώς όπως είναι και στη ΓΑΜΑ Εθνική των Αντρών. Οι ίδιες διαδικασίες και τις ίδιες υποχρεώσεις. Το θέμα είναι ότι πρέπει να δούμε το ποδόσφαιρο συνολικά, να το ανεβάσουμε. Εγώ έχω κάνει προτάσεις, ναι, με χαρά να κρατήσουν τις ακαδημίες, τις υποδομές, αλλά τις καλές παίχτριες, αυτές που μπορούν να παίξουν, να τις δώσουν στον αθλητικό όμιλο Θράκης, για να μπορεί να σταθεί στα πόδια του και να μπορεί να προχωρήσει στις κατηγορίες. Και σιγά σιγά, αν θα ανεβούμε εμείς Β ή Α εθνική, βεβαίως θα είναι από κάτω και η δεύτερη η ομάδα στη Γ εθνική και στη Β εθνική. Έχουμε δρόμο, Πρόεδρε. Έχουμε δρόμο. Ο χρόνος θα τα δείξει όλα. Πάντως, σας ευχόμαστε να έχετε δύναμη. Εμείς ευχαριστούμε. Σε αυτό το που κάνετε είναι αξιέπαινο. Βάζετε στην καρδιά του νομού εδώ στο Σουφλί αυτό το πολύ δυνατό τουρνουά. Θα σας πω μόνο το εξής. Και κύριε Θρακιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την προβολή πρώτα απ' όλα που δίνετε. Ενώ κάποια άλλα μέσα, δυστυχώς, όπως το Θράκι, το Δέλτα, έχουν ενημερωθεί. Δεν θα προβάλλουν το γυναικείο ποδόσφαιρο, τον εαυτό τους, την πατρίδα τους, τον τόπο τους. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή, μόνο από το site μας, έχουν μπει και έχουν δει 2.500 κόσμος. Δεν έχουν δει μόνο το γυναικείο ποδόσφαιρο, έχουν δει το Σουφλί. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε συνυπεύθυνοι όλοι το τι θέλουμε να κάνουμε σε αυτόν τον τόπο, αν θέλουμε να τον αναπτύξουμε. Είμαι λίγο απογοητευμένος, σας λέω ότι ένα άλλο μέσο μου έστειλε ένα μήνυμα και λέει: αφού βάζετε αυτό, δεν μπορούμε να είμαστε εμείς χορηγοί επικοινωνίας. Δηλαδή είναι τόσο αστείο. Αυτά δεν μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε. Εμείς το μόνο που μπορούμε να πούμε να σας υποσχεθούμε ότι θα είμαστε πάντα κοντά, ερασιτεχνικά εμείς πάντα. Δεν είμαστε επαγγελματίες. Είμαστε κοντά στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και να ξέρετε ότι πάντα θα είμαστε δίπλα σας. Καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε και θα είμαστε πάντα συμπαραστάτες.